Και yeah, πάμε να παρουσιάσουμε λοιπόν το δεύτερο μέρο τη μεγάλη δημοσκόπηση τη MRB για το Open. Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον επικεφαλής τη MRB, τον Δημήτρη Μαύρο και τον Παναγιώτη Στάθη. Και πάμε για να πιάσουμε τη σκητάλη από εχθέ. Να θυμηθούμε. Καλώ και του δύο. Καλησπέρα την αναγωγή στο σύνολο λοιπόν για τις ευρωεκλογέ. Διαβάζω Νέα Δημοκρατία 31,3, ΣΥΡΙΖΑ 15,9, ΠΑΣΟΚ 13,4, Κομμουνιστικό 8,1, Ελληνική Λύση 9,9, Νίκη 3,6, Πλεύση ελευθερία 4,3, Σπαρτιάτες 2,1, Νέα Αριστερά 3,8, Μέρα 25 1,9, Φωνή Λογική της κυρίας Λατινοπούλου 1,8, Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου 1,6, Άλλο κόμμα 2,3. Και πάμε να δούμε τώρα, Δημήτρη, την εξέλιξη των συσπυρώσεων των τριών μεγαλύτερων κομμάτων. Τι συμπεράσματα βγάζουμε. Πριν τι δείξουμε αναλυτικά, τι συσπυρώσει και τι διαρροέ, καλό είναι να δούμε την εξελιξιμότητα που έχουν εμφανίσει οι συσπυρώσει, γιατί έχει μια σημασία. Mm -hmm. Η συσπήρωση τη Νέα Δημοκρατία τον Ιανουάριο ήταν στο 75% περίπου. Το ίδιο ήταν το ποσοστό και το Φεβρουάριο του 2024. Και τώρα έπεσε περίπου κατά τρεις, τέσσερις μονάδες ε, τον Απρίλιο του 24 στο 71,2%. Αντίθετα, των δύο άλλων κομμάτων, με τη μεσαία γραμμή να είναι του ΠΑΣΟΚ, ε, ανεβαίνει από το 62,3% το Γενάρη και φτάνει το 77% τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ από το 48% τον Γενάρη να φτάνει τώρα το 42%. Ναι, είναι αλλά με... το ΠΑΣΟΚ δεν εισπράττει, ενώ έχει συσπήρωση μεγάλη. Ναι, Αντίθετα, γιατί παράλληλα χαμηλή... έχει και διαρροές. Έχει διαρροές. Ε, θα το δείξω στις επόμενες κάρτες. Okay. Αναλυτικά εκεί θα πάμε τώρα. Στη Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Δημήτρη. Ε, βλέπετε αυτό το 71,2% της Νέας Δημοκρατίας. Ε, να είναι αυτό που είδαμε πριν. Ενώ ταυτόχρονα δίνει το 6,6% της... Στο ΠΑΣΟΚ, το 3,4%. Στο ΣΥΡΙΖΑ, 1% στη φωνή λογική, 2% στον κύριο Βελόπουλο, 1,3% στου δημοκράτε του κυρίου Λοβέρδου, 1,5% στου Παρτιάτε και έχει και ένα 12,5% που είναι από τα μεγάλα ποσοστά στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Αντίστοιχα, ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει ανεβάσει τη σπήρωσή του στο 62%. Δίνει 1,1% στη Νέα Δημοκρατία του ποσοστού του, 4,1% στο Πασόκ, 2,3% στο ΚΚΕ, 6% στην Πλεύση Ελευθερίας, το οποίο είναι μεγάλο, μεγάλο. ποσοστό και διπλάσιο ποσοστό, δηλαδή 11,3% στη Νέα Αριστερά, ναι. όπου εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μία όσμοση και συγκοινωνούν τα δοχεία έντονα πια, γιατί θυμόμαστε ότι είδαμε προηγουμένως πως η Νέα Αριστερά ανεβαίνει σημαντικά, και τέλο, η αδιευκρίνηση ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 11%. Σιλά και εδώ και βέβαια το ε, ε, η συγκύρωση είναι ακόμα χαμηλά έχει να σημειώσουμε. αποθέματα. Παρά το γεγονό πω είδαμε πώ έχει ε, άνοδο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και, και έχει περιθώρια ο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται εδώ. Έχει περιθώρια, αλλά yeah. έχει και σκληρά τύχη. Διότι δεν ξέρω αν θα γυρίσουν πίσω οι ψηφοφόροι τη Νέα Αριστερά. Πρέπει φαίνεται, Δύσκολα, ο, φαίνεται από αυτό το οποίο έχουμε δει γενικά με στη δημοσκόπηση. Ότι Τραβάει, μη σα πω περισσότερο, από, έχει την τάση από το κέντρο παρά mm. από τη νέα αριστερά. Πάμε Έτσι. να δούμε τι γίνεται και στο Πασόκ. Στο Πασόκ, λοιπόν, που ανέβασε και αυτό, η σπήρωσή του στο 77%, όμω από την άλλη μεριά δίνει 2,8% στη Νέα Δημοκρατία, 1,7% στο ΣΥΡΙΖΑ, 2,1% στην Ελληνική Λύση. Βλέπετε ότι η κοινωνία πάει όπου να είναι. Να, ναι, ναι. Έχουν ξεπεραστεί τα όρια του είμαι αριστερό, είμαι δεξιό, είμαι κεντρό κτλ. Καμία ιδεολογική συνάφεια εδώ. Δεν έχει, δεν έχει και μα το λένε οι πολίτε και ομά δηλαδή μέσα στη μούρη, είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά. Δίνει 1,7 στην πλεύση ελευθερία, δίνει 2,7 στη νέα αριστερά και δίνει και 11% στην αδιευκρίνηση στη ψήφο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εκεί αυτή τη στιγμή το εκλογικό σώμα ε, περνάει από τη στερεά κατάσταση την υγρή κατάσταση και κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει στις σε εκλογέ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών. Εδώ βλέπουμε πω περνά πάλι πρώτο ο Δημήτρη Κουτσούμπα με 33%. Κυριάκο Μητσοτάκη 30,9%. Ζωή Κωνσταντοπούλου 22,1%. Νίκο Ανδρουλάκη 21,9%. Στέφανο Κασελάκη 20,9%. Κυριάκο Βελόπουλο 20,6%. Αλέξη Χαρίτση το 11%. Δημήτρη Νατσιό 9,4%. Και Βασίλη Τίνκα στο 4,5%. Δημήτρη. Ε, ο κύριο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, ο κύριο Κουτσούμπα καταρχά βρέθηκε στην πρώτη θέση γιατί πήρε δύο μονάδε. Τον έχουμε ξαναδεί να είναι στην πρώτη θέση. Παρόλο που ο ίδιο μοιάζει να γίνεται πιο αγαπητό, το κόμμα του βέβαια φρέναρε την άνοδο την οποία είχε. Ο κύριο Μητσοτάκη χάνει 1,9%. Η κυρία Κωνσταντοπούλου. Παίρνει, είναι από τι μεγαλύτερε αυξήσει που βλέπουμε, 2,2%. Και αυτό διαπερνά όλη mm. την έρευνα, όπου εμφανίζεται η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει τη δυναμική που τη έδωσαν κυρίω η συζήτηση στη, ε, στη Βουλή περί των Ντεμπών. Ο κύριο Ανδρουλάκη παίρνει λίγο παραπάνω, αλλά παίρνει yeah. αυτό το λίγο παραπάνω, 1,4%. Και ο κύριο Χασελάκη παίρνει συν 2,8%. Όχι όσο πήρε το κόμμα του, δηλαδή γύρω στι 4,5-5 μονάδε, αλλά παίρνει συν 2,8%. Και oh. αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κύριο Χαρίτσης, ενώ η νέα αριστερά ανεβαίνει και ξεπερνάει, πλησιάζει το 3,5%, ο κύριο Χαρίτσης χάνει 2,2%. Γιατί εκεί. Και επίσης θα θυμίζω ότι στο ποιο κέρδισε τις εντυπωσει μέσα στη Βουλή, ο κύριος Χαρίτσης είχε ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό, 18,2%, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ε, ακόμα δεν έχουν σταθεροποιηθεί οι παίκτε. Πάντω, mm. θέλω να πω κάτι: Αν μου επιτρέπετε, ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο είναι και το βαρύ χάρτη τη κυβέρνηση, σύμφωνα με όλε τι ποιοτικέ έρευνε και την απόδοση, είναι από τι φορέ που βλέπουμε να εισπράττει και ο ίδιο μία μικρή έστω. Αλλά προσωπική φθορά στην εικόνα του. Και εδώ θα βγάλουμε συμπεράσματα ε, ακριβώ Παναγιώτη επόμενα, και στο crash test προφανώς. για τα κομβικά ζητήματα, ξεκινώντα από τα θέματα τη ε, οικονομία. Λοιπόν, ποιοι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν καλύτερα. 30,5 ο Κυριακό Μητσοτάκη, 15,6 ο Στέφανο Κασελάκη, 11,7 ο Νίκο Ανδρουλάκη και πρώτο ο Κανένα με 32,8 ε, και Δημήτρη, να δούμε εδώ που το ζήτημα τη οικονομία. Το κ. τελευταίο Μετσοτάκης διάστημα ήταν το δυνατό χαρτί. Χάνει ακριβώ περίπου μία μισή μονάδα, 1,4% από την προηγούμενη φορά. Ο κύριο Κασελάκη παίρνει 15,6%, όσο ακριβώ είναι και το ποσοστό στην αναγωγή mm. το οποίο του δώσαμε. Περίπου το ίδιο συμβαίνει και με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Κασελάκης παίρνει 4,2 επιπλέον και ο κύριος Ανδρουλάκης 2% επιπλέον. Άρα το πολύ δυνατό χαρτί του Πρωθυπουργού εξακολουθεί να είναι το δυνατό του, αλλά, ναι, αλλά πρέπει εδώ... να το ενισχύσει για να ξαναγίνει το δυνατό γενικά. Και βλέπουμε μια προστιθέμενη αξία στον Στέφανο Κασελάκη, Ακριβώς. ο οποίος έχει άνοδο 4,2 μονάδες. Σε... Μ... Μάλιστα σε όλες τις δείκτες μέχρι τώρα ο Κασελάκης ανεβαίνει. Πάμε Σταφέρα. και στην καθημερινότητα Κοιτάξτε, να δούμε τι γίνεται. Εδώ ξέρουμε πολύ καλά ότι στο πολιτικό τοπίο ένα σημαντικό παράγον είναι η διαχείριση προσδοκιών. Λοιπόν, λοιπόν, και εδώ πούμε. πάμε στα θέματα καθημερινότητα. Κυρία Κο 26,3 Στέφανο Κασελάκη 17,4 Νίκο Ανδρουλάκη 13,8 Ο κανένα πάλι πρώτο Δημήτρη με 31,6 Θέλω να πω εδώ ότι παραδοσιακά σε όλες τις μετρήσεις από το Γενάρη και μετά στο κομμάτι της καθημερινότητας συσχετιστικά ο κύριος Κασελάκης είχε πάντα το μεγαλύτερό του ποσοστό ε, μέχρι σήμερα γιατί θα δούμε παρακάτω. Ο κύριος Μητσοτάκη έχει από τα χαμηλότερα του ποσοστά στο θέμα της καθημερινότητας 26,3% βεβαίως εξακολουθεί να είναι πρώτος χωρίς αμφιβολία. Έτσι η διαφορά είναι εννέα μονάδες το οποίο δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση. Το 5,7 κύριος... βέβαια εδώ του ο Κασελάκη παιδιά είναι πολύ η μεγάλο αύξηση. νούμερο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αύξηση που παίρνει εδώ ο κύριος Κασελάκης. Και εισπράττει διαρκώ. και ο Ανδρελάκης παίρνει. Γιατί το είναι 3,9 είναι μεγάλο, δεν είναι Δημήτρη. Είναι, είναι. είναι. Είναι μεγάλο ποσοστό. Απλά φαίνεται εδώ ότι η καθημερινότητα η οποία είναι το υπαριθμό είναι, είναι εκτός, ένα πρόβλημα των πολιτών. Είναι εκτό φάλματο και του κυρίου Ανδρουλάκη. Λοιπόν, πάμε και στο ισχυρό χαρτί του κυριακού Μητσοτάκη, τα ζητήματα εξωτερική πολιτική. Εδώ βγαίνει πρώτο με 36,9 ο κυριακό Μητσοτάκη, Στέφανο Κασελάκη με 10,4. Νίκο Ανδρουλάκη 9,3 και ο κανένα Δημήτρη 28,1. Και σκεφτείτε Είναι ότι... πολύ κοντά οι δύο, ο Κασελάκη και πολύ χαμηλά. Και οι δύο από λίγο και ο κύριο Μητσοτάκη παρόλο που χάνει τρει μονάδε εξακολουθεί να είναι με μεγάλη, πολύ μεγάλη εράστηρα, διαφορά, εράστηρα. ακόμα και από τον κανένα πρώτο σε θέματα διαχείριση τη εξωτερική μα πολιτική. Λοιπόν, πάμε και στα ζητήματα δικαιοσύνη που πολλοί μα έχουν απασχολήσει και με αυτά θα πάμε και σε ευρωεκλογέ από ό,τι φαίνεται. Δεν την έχουμε ξαναμετρήσει και είναι Έτσι. πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα. Εδώ, Κυριάκο Μητσοτάκη 21,2. Στέφανο Κασελάκη πάρα πολύ κοντά 18,2. Τρίτο ο Νίκο Ανδρουλάκη με 14. Και πρώτο εδώ Δημήτρη. Και Παναγιώτη ναι, ο κανένα με 32,3. Εδώ Εράστη φαίνεται, επόμες. μην ξεχνάτε βεβαίω και πρέπει να είμαστε δίκαιοι σχετικά με αυτό, θα το παρακολουθούμε διαχρονικά, ότι μετρήσαμε ακριβώ πάνω στη φωτιά. Σωστά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα δούμε αν αυτό θα διατηρηθεί σαν απώλεια του κυρίου Μητσοτάκη. Πάντω ξεκινάει από χαμηλά. Πάρα πολύ. 21,2 είναι από τα πολύ χαμηλά ποσοστά τα οποία έχουμε δει για τον Πρωθυπουργό. Αυτό εδώ είναι, αν μου επιτρέπετε, σορευμένα τα τέμπη, οι υποκλοπέ, ένα σωρό υποθέσει με τι οποίε ασχολείται καθημερινά η κοινή γνώμη. Κοχλάζει ένα κύμα εκεί έξω κοινωνική αντιπολίτευση, ω πολύ ωραία το πε χθε Δημήτρη, το οποίο κεφαλαιοποιείται εδώ, όπω φαίνεται. Και η έλλειψη εμπιστοσύνη είναι θεσμικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο πρόβλημα τη κυβέρνηση. Είναι έλλειψη εμπιστοσύνη που καταλήγει τελικά και στην ίδια στη δικαιοσύνη. Και είναι μεγάλο Είδα πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, εμένα. Ότι είχε 30% εμπιστοσύνη και έχουμε και διαχρονικά στοιχεία που δείχνει ότι από 30 θεσμού η δικαιοσύνη είναι δέκατη στη σειρά. Και στην επόμενη μα κάρτα, για να προχωρήσουμε, θα δούμε και πάλι πόσο σημαντική είναι αυτή η ολιγορία τη δικαιοσύνη για του πολίτε, διαβάζοντα τα σημαντικότερα προβλήματα. Ακρίβεια, 48,4 παραμένει πρώτη. Η υγεία, πολύ σημαντική φυσικά για όλους μας, 24,7 παραμένει δεύτερη. Και εδώ βρίσκουμε στην τρίτη θέση, αναδεικνύεται η απονομή δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου με 23,3. Είναι κάτι που προφανώς θα το βλέπουμε από εδώ και πέρα, θα το παρατηρούμε, θα, θα το, το δούμε. εξετάζουμε. Θα το δούμε. Η οικονομία, η οικονομική ανάπτυξη Να. χώρα χώρας το 20,7, ύψος εισοδημάτων 14,9 και εγκληματικότητα, Δημήτρη, στο 13,6. Ε... Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η ιστορία του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης εμφανίστηκε σχετικά απότομα στην τρίτη θέση. Έχουμε δει στο παρελθόν διάφορα προβλήματα και πέρσι τα τέμπη έφτασαν ψηλά ή πιο παλιά οι υποκλοπές, αλλά έφτασαν σταδιακά και ξανά πέσαν. Εδώ είναι απότομη η πιο παλια οι υποκλοπες αλλα εφτασαν σταδιακα και ξανα εδω ειναι αποτομη η ανοδος σε αυτό το επίπεδο, γιατί δεν σηματοδοτείται από ένα συγκεκριμένο συμβάν, πιθανά εκεί να είναι αυτό που είπε ο Παναγιώτης προηγουμένως, ότι συσσωρεύονται πολλά πράγματα μέσα στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, θυμίζω ότι η ολιγορία τη απονομή δικαιοσύνη στη χώρα μα κοστίζει και σε επίπεδο οικονομία και στι αξιολογήσει yeah. από του διεθνεί οίκου. Πάντω, λοιπόν. να πούμε κάτι ότι εδώ το πρόβλημα τη δικαιοσύνη Φαίνεται και στη συσχέτιση που υπάρχει αριθμητικά τουλάχιστον με τι ολιγορίε που καταλογίζουν στην κυβέρνηση ε, σχετικά με το θέμα των τεμπών και με τα μίντια. Δυστυχώ, οφείλω να πω. Mm -hmm. Είναι στην ίδια κατεύθυνση, είναι τρει πλευρέ του ίδιου νομίσματο, όπου δυστυχώ οι πολίτε αποδίδουν πράγματα. Ελπίζω μία απόφαση όπω η σημερινή του Συμβουλή τη Επικρατεία για το θέμα του απορρίτου και τη ενημέρωση για των υποκλοπών, να είναι μία απόφαση η οποία να γυρίζει έστω λίγο το κλίμα στην κοινωνία. Λοιπόν, θα το δούμε το θα παρακολουθούμε τι εξελίξει. Από Δευτέρα, τι θα γίνει. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στι τάξει των αναποφάσεων που έχουν ανέβει πολύ. Είναι στο 20%. Ένα στου πέντε ψηφοφόρου. Τι γίνεται λοιπόν, Εδώ είναι αρνητικέ οι κρίσει ε, για την ε, κυβέρνηση. Το θέμα των τεμπών, στο είναι 77. μέσα στου αδιευκρίνηστου ψηφοφόρου. Έτσι, 77,4%. Ε, για την αντιπολίτευση, οι αρνητικέ κρίσει είναι στο 48,3%. Αρνητική ε, γνώμη για Αρνητική τη στάση των μέσων ενημέρωσης στο 71,5%, πάρα πολύ ψηλά και εδώ. Αρνητική για τη στάση της δικαιοσύνης πάνω από 67% στο 67,2% και αρνητικά για τη στάση των ε, συγγενών, ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό φυσικά, Δημήτρη και Παναγιώτη, στο 7,1%. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι τα μεγάλα ποσοστά είναι περίπου αναμενόμενα διότι είσαι μέσα στην αδιευκρίνηση ψήφο και άρα λοιπόν θα είναι αυστηρή η κριτική που ασκούν γενικότερα σε κάθε ένα από αυτά. Αυτό που πρέπει να πούμε ε, είναι ότι αυτό το 7,1% αρνητικές ε, κρίσεις για τη στάση των συγγενών είναι τόσο μικρό το ποσοστό που νομίζω το να προσπαθήσουμε σε κάποια στιγμή να ταυτίσουμε όλη αυτή την ιστορία των συγγενών Εντάξει. με κομματικοποίηση ε, και τεμαχισμό σε προθέσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης ε, Εντάξει, δεν τώρα, τώρα, νούμερα. Ποιος μπορεί, νούμερα. Ποιος μπορεί να, κατακρίνει τη μάνα που χτυπιέται ή τον πατέρα που Μα χτυπιέται δεν χτυπιέται, βγαίνει για όνομα της Παναγίας. Έτσι, το 7%. 100%. Θέλω όμως να πω κάτι γιατί το λέγαμε προηγουμένως. 77,7 αρνητικές κριτικέ κριτικές για την κυβέρνηση, 71,5 για τα μήντια, 67,2 για τη δικαιοσύνη. Αυτό το τρίπτυχο λοιπόν, στην αδιευκρίνηστη ψήφο, αυτούς που δεν θέλουν, δεν ξέρουν, δεν έχουν αποφασίσει πόσο κομβικό ρόλο παίζουν αυτά τα τρία στοιχεία που λέγαμε προηγουμένως. Πράγμα το οποίο το είδαμε χθε και στο σύνολο των πολιτών. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να προχωρήσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που κάναμε στην έρευνά μα. Αν ήταν βάσιμο ή όχι το αίτημα του Στέφανου Κασελάκη για την αύξηση των διεθνών παρατηρητών. Τι λέει και στι επερχόμενε εκλογέ, το είχε πει προημερών και ξεσηκώθηκε θύλα αντιδράσεων. Τι λένε λοιπόν εδώ οι αναποφάσιστοι. Λοιπόν, σίγουρα μάλλον αβάσιμο λέει κοντά η μισή, ένα στου δύο, το 47,8%. Και σίγουρα μάλλον δικαιολογημένο, σωστό, ορθό, λέει το 24,8%. Δημήτρη. Σκεφτείτε ότι χθε ο μέσο Έλληνα έδινε σε αυτό το ποσοστό 29%. Εδώ λοιπόν μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο, το σίγουρα μάλλον αβάσιμο. Ε, ξεπετάγεται στο 48%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η αδιευκρίνηση ψήφο, φως έχει θυμό μέσα της και αυτό θέλει λίγο διαχείριση. Και επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ο, ότι δεν πρέπει να εκθέσουμε τη χώρα έξω από την Ελλάδα. Δημήτρη, είναι αριστερόστροφη στους κόλπους αυτούς, δηλαδή ναι. στην αδιευκρίνηση τη ψήφο. Ναι, ναι, πού ναι, ναι. συντίθεται. Καταρχά, η αδιευκρίνηση ψήφο είναι αριστερόστροφη. Είναι από την κέντρο-αριστερά και μετά. Η, ε, το κέντρο είναι περίπου ίδιο με το μέσο όρο και δεξιά-κέντρο-δεξιά. Ε, το ποσοστό μειώνεται η αδιευκρίνηση ψήφο. Άρα, ξέρουμε ότι είναι αριστερά-κέντρο-αριστερά -αριστερά και αυτοί που δηλώνουν ότι δεν είμαι τίποτα σε σχέση με πολιτική τοποθέτηση. Να. Λοιπόν, πάμε να δούμε την άποψη των αναποφάσιστων για την πρόταση Μομφής αν ήταν δικαιολογημένη ή όχι, τι απαντούν. Δικαιολογημένη τη χαρακτηρίζει το 45,4% και αδικαιολόγητη το 23%. Δηλαδή, ένα στου δύο συμφωνούν. Το σύνολο του πληθυσμού έδινε σαν δικαιολογημένη, αν θυμάμαι καλά, το 54-55%. Ναι. Ε, εδώ βλέπετε πίσω ότι το 45 συν το 23 κάνει 68. Που σημαίνει ότι η εδιευκρίνηστη ψήφο δεν ξέρει κιόλα για το αν ήταν ή δεν ήταν δικαιολογημένη. Εδώ πρέπει να κρατήσουμε και το εξή: Πολλοί ενδέχεται να μην είπαν ότι ήταν δικαιολογημένοι, γιατί πιθανά συγχέουν. Την αιτία του να πάω σε μορφή και με το πού θα καταλήξει αυτή η μορφή. Α, ότι αυτό που λέγαμε θα... χθε. Ακριβώ. Ναι. Ότι αφού δεν θα οδηγήσει πουθενά, τι θέλετε και τι κάνετε. Άρα δεν είναι δικαιολογημένη. Ναι, ναι. Δεν έχουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τα ποσοστά του δικαιολογημένη είναι πάντα πάνω από το όχι λοιπόν, ε, δικαιολογημένο. Πάμε να δούμε τώρα πώ ε, αξιολογούν. Ε, ένα μέτρο τη κυβέρνηση, τελευταία, την αύξηση του κατώτερου μισθού, το σύνολο των πολιτών, αρχικά. Η ικανοποιητική τη χαρακτηρίζει το 28,1% και όχι ικανοποιητική ή καθόλου το 67,3%. Συντριπτικό εδώ το ποσοστό, πολύ μεγάλο. Ε, Τελικώ, σα θυμίζω ότι αυτό το ποσοστό, το 28, θυμίζει και ένα άλλο ποσοστό, το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ, το έχουμε στην έρευνα, όπου πέρσι τέτοια εποχή, όταν ρωτάγαμε τον κόσμο, τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για τα θέματα της, οικο... της ακρίβειας είναι περισσότερα από ό,τι μπορεί η ελληνική οικονομία, όσα μπορεί λιγότερα. Το άθροισμα των δύο καλών απόψεων, που είναι το περισσότερα και όσα, άθροιζε πέρυσι 44% που είναι κοντά και στο 41%. Τώρα 28. Τώρα είναι 25% Α, 25, σε εκείνη 25, την σωστό, ερώτηση που σωστό. δεν την έχουμε δείξει, αλλά είναι και 28% εδώ η αύξηση του κατώτερου μισθού. Πάντως είναι Έχει πολύ α... σημαντικό, συγγνώμη Δημητρή, ναι, ότι μέσα σε αυτούς που λένε δεν είναι ικανοποιητική η αύξηση του κατώτερου του μισθού, υπάρχει ένα 43% ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Ανάποδα είναι. Ανάβονα το 43% των ψηφοφόρων τη Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν είναι ικανοποιητική. Αυτό ψήφισε. Ότι δεν είναι ικανοποιητική. Okay. Τέλο πάντων, α, είναι δεν είναι σημαντικό έβριμα. Είναι μεγάλο έμπρημο. Οι ίδιοι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία που ψήφισαν στου 10. Λοιπόν, 10. Πάμε να δούμε τι λένε και οι αναποφάσιστοι για αυτό το θέμα. Πώ αξιολογούν αυτό το μέτρο τη αύξηση του κατώτατου. Λοιπόν, το 64,3% Καταλαβαίνετε όχι... ότι το 28% του μέσου Έλληνα ανεβαίνει στο 64% μέσα στην Ακριβώ. Λέει Σωστό, όχι και τόσο καθόλου ικανοποιητική. Και το 19,3%. Λέει πολύ αρκετά ικανοποιητική αυτή η αύξηση. Δημήτρη. Αυτά. Ε, νομίζω ότι το, το, το είπαμε αυτό το πράγμα. Συμφιλίζεται στην ψήφος... ακρίβεια, στον πληθωρισμό, σε όλα αυτά. Συμφιλίζεται ό,τι γίνεται. Να σας πω το εγκατακλείδι. Την αδιευκρίνηση ψήφο, όταν τη βγει σε θεσμικά θέματα, σου πετάνε και ένα αυξημένο. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Μάλιστα. Όπου αγγίζεις οικονομικά θέματα, είναι ξεκάθαροι και λένε άσε με, μη με ζουλά. Λοιπόν, ραντεβού την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ και Εμείς. τους δύο.